Ελβετική εταιρεία ελικοπτέρων βρίσκεται στο στόχαστρο των ερευνών για τη διαρροή του ιατρικού φακέλου του Μίχαελ Σουμάχερ. Θύμα ατυχήματος ενώ έκανε σκι, ο Σουμάχερ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Στις 16 Ιουνίου μεταφέρθηκε οδικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης. Νωρίτερα όμως είχε γίνει επαφή με την Ελβετική εταιρεία ελικοπτέρων. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, υπολογιστής που ανήκει στην εν λόγω εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από τον άγνωστο που επικοινώνησε με διάφορα μέσα ενημέρωσης, προσπαθώντας να πουλήσει το ιστορικό του παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλας 1 έναντι του ποσού των 50.000 ευρώ. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν Γερμανοί δημοσιογράφοι ενημέρωσαν την οικογένεια Σουμάχερ και το νοσοκομείο της Γκρενόμπλ.